Κατά πλειοψηφία, οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος υιοθέτησαν την απαγόρευση του ανταλλακτηρίου για τους αγώνες κυπριακών ομάδων και τις υποδρομιακές συναντήσεις. Διαβεβαίωνουν μάλιστα ότι τέθηκε σειρά ασφαλιστικών δικλείδων τόσο για το ανταλλακτήριο στοίχημα, όσο και για το στοίχημα μέσω διαδικτύου, ώστε να μην γίνεται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το στοίχημα δεν μπορεί να γίνεται με χρήματα, είτε αυτά είναι με επιταγές, είτε με cash. Η εξαγωγή του στοιχήματος γίνεται μόνο μέσω πιστωτικών καρτών, δηλαδή προερχόμενων χρήμαν από τραπεζικούς λογαριασμούς. Ακέλ και οι οικολόγοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την κατάληξη της διαδικασίας. Ως κοινοβουλευτική ομάδα θα προβούμε σε τροπολογίες για επαναφορά του κειμένου στην προηγούμενη του μορφή. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη. Θεωρώ ότι αποτελεί πλήγμα για την αξιοπιστία της Βουλής και του πολιτικού συστήματος η κατάληξη της πλειοψηφίας της Επιτροπής Νομικών. Την ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένει και η αστυνομία, αφού θα αποτελέσει όπλο στα χέρια της για την πάταξη του ηλεκτρονικού τζόγου. Είμαι αισιόδοξος αλλά και αναμένω ότι θα ψηφιστεί, γιατί αυτό μας έχουν υποσχεθεί και εμείς μέχρι και την Παρασκευή έχουμε πάρει πολύ αυστηρά μέτρα για πρόληψη των οποιονδήποτε άλλων αδικημάτων κατά πρακτορείου στοιχημάτων του ΟΠΑΠ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Την ίδια ώρα, οι διοκτήτες πρακτορείων στοιχημάτων διαμαρτύρονταν έξω από την Βουλή. Αντιπροσωπεία τους είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον πρόεδρο του σώματος, τον οποίο εξέφρασαν τις ανησυχίες τους όσον αφορά την βιωσιμότητά τους στην επόμενη της ψήφισης του νομοσχεδίου. Εμείς τους εξηγούμε ότι είμαστε υπέρ της φορολόγησης και όχι, είμαστε κάθετοι εναντίον της μονοπόλησης ορισμένων εταιριών.